σήμερα 6.30 έχουμε αυτή τη σύσκεψη που είναι καλεσμένα τα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την οργάνωση του μεγάλου συλλαλητηρίου την ερχόμενη Τετάρτη 22 του μηνός στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Ηράκλειο. Ήδη αντίστοιχε συσκέψεις έχουν γίνει και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλα. Υπάρχει η προετοιμασία από όλα τα σωματεία με διάφορους τρόπους να έρθουν, με λεωφορεία, με δικά τους ιδιωτικά αυτοκίνητα, γιατί η κατάσταση στο σύνολο των νοσοκομείων είναι εκρηκτική και οι πρώτοι που το αντιμετωπίζουν είναι οι ίδιοι ασθενείς και οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Να σας αναφέρω και μέσα από την εκπομπή σας ότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν σταματάνε να υπάρχουν. Μας καταγγέλθηκε στο σωματείο μας και με την παρουσία της Προέδρου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών την προηγούμενη Κυριακή ότι στις 22 του μηνός οι εφημερίες στην παιδοψυχιατρική κλινική θα πάψουν να υφίστανται από τις 22, γιατί οι δύο εναπομείναντες παιδοψυχίατροι δεν μπορούν πλέον να εκτελούν 15 εφημερίες ο καθένας σε μια σημαντικότατη κλινική που η πολιτεία την έχει εγκαταλείψει στο έλεος της χωρίς προσωπικό εδώ και χρόνια, χωρίς να γίνονται προκηρύξεις προσωπικού και χωρίς βέβαια να βρίσκεται προσωπικό για να δουλέψει. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στα Χανιά, άρα ολόκληρο νησί μένει με υποστελεχωμένες δομές και, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την υγεία του παιδιού και του εφήβου. Είναι ένα από τα ζητήματα αυτά που θα αναφέρουμε και βεβαίως πολλά σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου με την έλλειψη κέντρων υγείας στην πόλη του Ηρακλείου, με κλινικές που είναι συγχωνευμένες. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι υπάρχει εδώ αν θέλετε αντιποίηση πλέον των όποιων γνώσεων έχουμε μάθει εμείς οι υγειονομικοί να συνοστίζονται, να συνευρίσκονται παιδιά χειρουργημένα με παιδιά που είναι COVID και με λοιμώξεις την ίδια ώρα που υπάρχει το προσωπικό που δυστυχώς εξαντλημένο, μετακινούμενο, με κομμένα ρεπό συνεχίζει και δίνει τη μάχη του για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και την ίδια ώρα η πολιτεία με ένα επίδομα που χτες ανακοινώθηκε ότι θα αυξήσει το ανθυγινό μας κοροϊδεύει κατάμουτρα χωρίς να μας εντάσσει στα βαρέα και ανθυγινά και βεβαίως χωρίς να δίνει κίνητρα αυξήσει στους μισθούς και τους δικούς μας και όλων των ανθρώπων. Κύριε Βρίζαλη, μόνο να αναστενάξει κάποιος μπορεί και τίποτα περισσότερο για αυτά τα οποία λέμε, αλλά εμείς τα λέμε και εμείς τα ακούμε καταγράφοντας τα προβλήματα. Αυτή η πληροφορία που δίνεται ότι ξέρετε 22 Φεβρουαρίου τέλος και με τις εφημερίες στην ψυχιατρική κλινική, παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καταλαβαίνουμε το μέγεθος πραγματικά του προβλήματος και στα Χανιά είπατε το ίδιο, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ το μόνο που βρέθηκαν να απαντήσουν στην Βουλή μέσα ή από το βήμα της Βουλής ήταν ότι σε ερώτηση του κυρίου Ιγουμενίδη, το έβλεπα χθες και γελούσα, ήταν ότι η κυρία Γκάγκα δεν ήξερε ότι η κλούβα των μάτων ήταν μέσα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού. Το διάβασα και εγώ. Εντάξει τώρα. Είναι αστεία πράγματα. Δυστυχώς μας υποβιβάζει πάρα πολύ το νοητικό μας επίπεδο ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε σε άλλο κόσμο όταν ακόμα και τώρα, ακόμα και προχτές που άκουγα και στη Βουλή θεωρεί ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης, του Βενιζελίου και του Πανεπιστημιακού είναι πλήρως ελεγχομένα. Είναι κοροϊδία. Μισό. Και είναι και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Και το λέω έτσι γιατί σας ακούει ο Γιώργος Μανουσάκης από τον Άγιο Νικόλαο και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και αυτοί διαμαρτύρονται. Να του πούμε μία καλημέρα, να δούμε τι γίνεται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Γιατί αυτή η διαμαρτυρία, γιατί δεν φτάνει που δεν έχουν τους νοσηλευτές, δεν φτάνει που δεν έχουν τους γιατρούς. Τώρα που δυναμώνονται και σε διοικητικό προσωπικό, όπως καταγγέλει το σωματείο, ο σύλλογος μάλλον. Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, κάναμε μια ανακοίνωση για τη μετακίνηση δύο συναδέλφων από τη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου προς τη ΔΥΠ Κρήτη, όπου ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι βρήκε ευκαιρία τώρα η διοίκηση της Εύδου Μουσίπιου, ο κύριος Παπαβασιλείου, να ικανοποιήσει κάποια αιτήματα που υπήρχαν για μετακίνηση προς το Ηράκλειο με το πρόσχημα ότι θέλει να καλύψουν μια νέα διεύθυνση που δημιουργήσανε. Και αντί να την καλύψουν από το προσωπικό της Εύδου Μουσίπιου, λένε ότι παίρνουν προσωπικό από τα νοσοκομεία, που λες και τα νοσοκομεία περισσεύει το προσωπικό. Έτσι. Τώρα, στα υπόλοιπα που αναφέρατε με τον κύριο Βρύσαλη,
Μάλλον η κλούβα των ΜΑΤ είχε μεταφέρει αστυνομικούς που έλαβαν και το επίδομα των 500 ευρώ για εξετάσεις. Το Χριστούγεννο. Όχι, να βοηθήσουν τους αδέλφους του Παγνή που δεν προλαβαίνουν. Ναι, ή για εξετάσεις ή για βοήθεια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με τα πράγματα ξεφεύγουν κάποια στιγμή και πραγματικά είναι ιστορίες που σε κάνουν να κλαις και να γελάς. Όπως λέει και ο κύριος Βρύσαλης, θεωρώντας ότι μπορούν κάποιες να σε κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, λες και δεν ζεις σε αυτή τη χώρα. Πάτε ωστόσο σε αυτό το παγκρίτιο κάλεσμα και εσείς από τη δική σας την πλευρά, γιατί είναι ο Άγιος Νικόλαος, γιατί είναι η Ιερά Πέτρα, γιατί είναι η Ιστεία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην Ιερά Πέτρα αυτό που συνέβη είναι ένας φάρος και για εμάς τους υπόλοιπους, ότι μια ολόκληρη πόλη πραγματικά νέκρωσε και βγήκε στο πόδι για να διεκδικήσει το δικαίωμά της στη δημόσια υγεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλες τις τοπικές κοινωνίες. Ανέκαθεν η Ιερά Πέτρα λειτουργούσε έτσι, σας υπενθυμίζω κύριε Μανουσάκη. Από το μακρινό παρελθόν η Επιτροπή Αγώνα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Άπαντες κατεβαίνανε στους δρόμους. Και τον Μακαρίτη, τον Αντώνη, τον Τζικαλουδάκη, τον πρόεδρο εργαζομένων, είχαν γίνει κινητοποίησεις. Αλλά να σου πω, επειδή τις είχα ζήσει εγώ αυτές τις κινητοποίησεις, αυτό που έγινε στις 2 του μηνός δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή δεν υπήρχε μαγαζί να πάρεις καφέ. Ήταν τα πάντα κλειστά στην πόλη. Τώρα από εκεί και μετά βλέπουμε ότι και στο εξωτερικό γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις για τα θέματα υγείας. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να είναι στους δρόμους. Συνολικά η δημόσια υγεία πλήττεται από το σημερινό σύστημα που ακολουθεί οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις που δεν εκτιμούν ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά την αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Και τα ίδια βιώνουμε και εμείς. Εμάς βέβαια, ο κύριος, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Πλεύρης μας έκανε ένα μεγάλο δώρο. Εγώ τώρα το πρωί πήγα και πήρα μια τυρόπιτα, γιατί μας έδωσε αύξηση στο επίδομα διγυνής εργασίας, το οποίο είναι καθαρά περίπου 38 ευρώ, που βγαίνει μια τυρόπιτα τη μέρα. Ωραία. Να την απολαύσετε. Καλή σας όρεξη. Κύριε Βρύσαλη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς για να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να πω ότι οι αγώνες που αναπτύσσονται και για την υγεία και για τα μουσεία, για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι φάρος ελπίδας όλου του κόσμου ότι μέσα από αυτό το δρόμο μπορούν να βρεθούν λύσεις. Όχι στο καναπέ, όχι να περιμένουμε σωτήρες ή τις εκλογές για να βρεθούν λύσεις. Οι λύσεις θα βρεθούν στη διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων μας. Όπως έγινε και στη Μαδρίτη και στην Αγγλία και χθες στο μουσείο που είχαν συγκεντρώσεις, που ακόμα και τα μουσεία έχουν γίνει προϊόν εμπορεύματος. Όπως οι εκπαιδευτικοί που είναι αύριο, που έχουν απεργία για τις αξιολογήσεις των σχολείων. Οι συνταξιούχοι που κατεβαίνουν στο κέντρο του Ηρακλείου, οι αγρότες των μπλόκων που κατεβαίνουν σήμερα στα Χανιά και πάει λέγοντας. Αφήστε το απεργιακό δελτίο τώρα. Ο αγώνας και η διεκδίκηση των ετοιμάτων μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο κύριοι. Καλή σας ημέρα από τον 984.